Γεια σας, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Σάββατο 29 Απριλίου 2023. Όσο και να μην θέλω να κάνω τέτοια βιντεάκια, φίλες και φίλοι, δεν είναι δυνατόν εκ των πραγμάτων. Το συγκεκριμένο πάλι βιντεάκι μου θα το έχω μόνο για το YouTube, δεν θα το ανεβάσω στο Facebook, μάλλον δεν θα το κοινοποιήσω από το YouTube στο Facebook, αλλά μόνο στο YouTube, ως συνήθως που κάνουμε τέτοιου είδους βίντεο. Τι σας είπα τις προηγούμενες μέρες, τα προηγούμενα βιντεάκια μου, ότι τα πράγματα έχουν πιάσει πάτο και ακόμα χειρότερα, όπως σχολίασε ένας διαδικτυακός φίλος. Το βαρέλι ούτε πάτο δεν έχει πια και πάμε για την Άβυσσο. Πάλι θέλω να κάνω καταγγελία, φίλες και φίλοι, πάλι σοβαρή, γιατί εγώ δεν φτιάχνω βίντεο τέτοια για ψήλου πίδημα, ούτε για ελαφρά ή μέτρια πράγματα, αλλά μόνο για σοβαρά που έχουν να κάνουν με παρενόχλησή μου, παρενόχληση ανθρωποειδών απέναντί μου, ενόχληση, κίνδυνο. Αυτά που λέω στα βιντεάκια μου, το βλέπετε πώς επιβεβαιώνονται καθημερινά, που σας είπα ότι θα βλέπετε τα πράγματα και όλο θα χειροτερεύουν. Και θα ανατρέχετε στα βίντεο μου και θα λέτε πόσο δίκιο είχε αυτός ο εξωγήινος και ευτυχώς τιμή μου για μένα από άλλο πλανήτη, από άλλο γαλαξία και από άλλο σύμπαν. Και τιμή μου και καμάρι μου και είμαι υπερευτυχισμένος γι' αυτό. Και όπως είχα πει σε προηγούμενο βιντεάκι μου, θεωρώ ατύχημα που βρέθηκα σε αυτόν τον πλανήτη των πυθίκων, των ανθρωποειδών, ενώ αν υπάρχουν αλλού σύμπαντα παράλληλα ή άλλοι γαλαξίες με άλλες διαφορετικές προδιαγραφές, θα ήμουν υπερευτυχισμένος να είχα βρεθεί και να είχα γεννηθεί εκεί. Σας μιλάω ειλικρινά. Είδατε χθεσινή μόλις φρέσκια είδηση. 11χρονο αγόρι στο δημοτικό σχολείο που πήγαινε, το σάπισαν στο ξύλο οι μαθητές του, 11χρονό παιδί, έπεσε κάτω ανέστητο από τα χτυπήματα και συνεχίσαν να το χτυπάνε, να το αποτελειώσουν. Είναι διεστραμμένα, δαιμονισμένα, μικρά και μεγάλα ανθρωποειδή οποιασδήποτε ηλικίας και σκοπός τους είναι ο φόνος, η δολοφονία, ο θάνατος. Το κακό και η διαστροφή. Άρρωστα ανθρωποειδή στα μυαλά, στην ψυχή, στον εσωτερικό κόσμο, άρρωστες και διεστραμμένες υπάρξεις λάθη της φύσης. Έπεσε ανέστητο το παιδί κάτω και συνεχίσαν να το χτυπάνε και ήρθε και τον πήρε το ασθενοφόρο, το πήγαν στο νοσοκομείο το παιδί σε κακή και αθλία κατάσταση από ανθρωποειδή πυθίκια, είτε μικρά είτε μεγάλα. Έρχομαι τώρα στη δική μου νέα παρενόχληση. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και να σας πω εκ των προτέρων ότι αύριο Κυριακή 30 Απριλίου 2023 που έχω βάλει για πρεμιέρα δύο νέα μου βιντεάκια. Στο ένα παρουσιάζω τον Αμλέτο του Φράνκο Φάτσιο, του Ιταλού μουσικοσυνθέτη Φράνκο Φάτσιο, που παίζει παλαιά φιλαρμονική της Κέρκυρας κάθε μεγάλο Σάββατο 9 η ώρα το πρωί στον επιτάφιο του Αγίου Σπυρίδωνα, που είναι και λιτανία μαζί. Και στο δεύτερο βιντεάκι μου χορεύω. Εκεί θα είναι τα ευχάριστα βιντεάκια μου, φίλες και φίλοι, που θα δείτε τη διαφορά, πόσο ευχαριστημένος και χαρούμενος ήμουνα, που ήταν ήσυχα τα πράγματα μέχρι τότε, και πώς έγινα αυτές τις τελευταίες μέρες και με το προηγούμενο βιντεάκι μου με την καταγγελία για τα ανθρωποειδή που αποπειράθηκαν να με παρενοχλήσουν στο δρόμο γυρίζοντας πίσω, κάνοντας αναστροφή με το αυτοκίνητό τους, και μετά γύρισαν πάλι και πήγαν στα τσακίδια, όπως σας είπα στο προηγούμενο βιντεάκι μου, και με τούτη τη νέα καταγγελία που θα αναφέρω. Το περιστατικό που θα αναφέρω τώρα, που έχει να κάνει πάλι με μένα. Χθες Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 στο σχολείο που εργάζομαι, είπα δεν προχωράω σε λεπτομέρειες, μόνο θα πω τα πράγματα όπως είναι χωρίς λεπτομερή αναφορά. Στο σχολείο εκεί που εργάζομαι είναι γυμνάσιο και λύκειο μαζί. Κάποια στιγμή, τρία μπουμπούκια γυμνασίου παιδιά, τα οποία πιθανόν, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι στο λύκειο, αλλά γιατί είναι μαντραχαλάδες, μαντράχαλοι εκεί πέρα,
και είναι γυμνάσιο, τρίτη γυμνασίου, τέλος πάντων, όπως και να έχει, καθότανε στην αυλή, σε ένα παγκάκι, δεν αφήνανε να κάνει μάθημα τον καθηγητή στην τρίτη λυκείου, που ήταν εκεί δίπλα από εκεί που καθόταν στο παγκάκι, παρενοχλούσαν δηλαδή αίθουσα του λυκείου, κάνοντας ρεψίματα ψεύτικα, χασκογελώντας, φωνάζοντας, γριλίζοντας και σκούζοντας. Και το κυριότερο, τα ρεψίματα τα ψεύτικα, σαν μοσχάρια που ρεύονται. Τα παιδιά δίπλα εκεί στην τρίτη λυκείου ενοχλήθηκαν και πιθανόν ύστερα από παραγγελία του καθηγητή, βγήκε μία μαθήτρια της τρίτης λυκείου να τους κάνει την παρατήρηση και τους λέει: «Σας παρακαλούμε πολύ, μας ενοχλείτε στην αίθουσα με αυτά που κάνετε, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε το μάθημα, δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα. Φύγετε από εκεί, σας παρακαλούμε, ή σταματήστε αυτό που κάνετε». Άρχισαν και την κοροϊδεύαν, την ηρωνευόταν, κανένα σεβασμό απέναντί της. 17 χρονών κοπέλα τώρα μιλάμε, έτσι. Η κοπέλα τους λέει: «Κοιτάξτε, αν δεν σταματήσετε», λέει, «εγώ θα πάω απάνω στη λυκειάρχη μας και θα το αναφέρω». Αυτά, κανένα σεβασμό. Με θράσος της λέει το ένα από αυτά: «Δεν με ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει, πήγαινε όπου θέλεις». Και την απειλήσανε την κοπέλα. Η κοπέλα πήγε απάνω στη λυκειάρχη, ανέφερε προφανώς το περιστατικό, κατέβηκε κάτω η λυκειάρχης, τους λαβαίνει το λόγο και παίρνει τον έναν από τους τρεις. Φαίνεται θα της μίλησε άσχημα. Σε αυτή τη φάση δεν ήμουν μπροστά, γιατί εγώ σκούπιζα την αυλή εκείνη την ώρα. Ευτρέπιζα το σχολείο, φίλες και φίλοι. Και εκείνη τη στιγμή πήγα πίσω από ένα τοίχο για να σκουπίσω και δεν κατάλαβα τι έγινε ακριβώς. Δεν ήμουν μπροστά, εγώ δεν παρακολουθώ και την κάθε κίνηση. Παρακολουθώ ναι μεν, αλλά δεν έχω την περιέργεια με την έννοια όπως κάνουν κατασκοπία με την κάμερα. Κάνω τη δουλειά μου, είμαι στα καθήκοντά μου προσιλωμένος. Όπως έρχομαι από την άκρη τη γωνία του τοίχου πάλι προς τα εκεί για να συνεχίσω την αυλή, βλέπω τη λυκειάρχη να παίρνει το ένα από τα τρία αυτά να το ανεβάσει απάνω στη διευθύντρια. Προχώρα, του λέει, αυτό έκανε πως πάει να φύγει. Όχι, λέει, απάνω τώρα. Το ανεβάζει η λυκειάρχης απάνω στη γυμνασιάρχη, τη διευθύντρια του γυμνασίου, γιατί στο γυμνάσιο ανήκουν αυτά τα τρία μπουμπούκια. Κατεβαίνει μετά κάτω και ξανακάθονται πάλι στο ίδιο παγκάκι. Εκεί που καθότανε δηλαδή και ενοχλούσανε την τάξη την τρίτη λυκείου να μην μπορεί να κάνει μάθημα. Και ξεσπάνε το μένος τους και τη βλάβη μυαλού τους, την ανεγκεφαλιά τους και τη βλακεία τους και το ανύπαρκτο μυαλό τους σε μένα. Όπως σκούπιζα, τα ακούω ξαφνικά να μου φωνάζουν το επίθετό μου παραμορφωμένο, με παραμορφωμένη τη χρειά του ονόματος, δηλαδή παραμορφωμένο το επίθετό μου με διάφορα κοσμητικά, όπως ακούγεται το επίθετό μου Γεωργίου, αλλά με αλλαγμένες συλλαβές και φράσεις, κοροϊδευτικές, προσβλητικές, βλακώδεις και ανεγκέφαλες εκφράσεις. Εγώ δεν τους μίλησα, τα άφησα, λέω άστα, είμαι πολύ ανεκτικός φίλες και φίλοι και έχω πολύ μεγάλη υπομονή. Όταν όμως τραβήξει κάτι και ξεπεραστούν τα όρια και κινδυνέψω, προσβληθώ, νιώσω τσαλαπατημένο σκουπίδι, να το πω απλά, σαν να είμαι σκουπίδι και μεταχειριστεί ο άλλος σαν να μην είμαι άνθρωπος, τότε εκεί γυρίζει πλάκα 180 μοίρες, ανάποδα. Εγώ δεν τους μίλαγα, τα άφηνα, και αυτά συνεχίζανε ξανά προκλητικά, πεισματικά, όπως η μύγα που πάει και κολλάει με το ζόρι εκεί που θέλει να πάει, μέχρι που τρώει μία με τη σκοτόστρα που λένε και τελειώνει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ενοχλεί, πάει απάνω, της δίνουμε μία της μύγας για να απαλλαγούμε. Για τη μύγα μιλάω. Γυρίζω και τους κάνω ενοχλημένος πλέον, αν και άρχισα να ενοχλούμε από την αρχή, αλλά είπαμε, εγώ έχω μεγάλη υπομονή και δεν το δείχνω. Σας παρακαλώ πολύ, τους λέω, παιδιά, αυτό αρχίζει και γίνεται ενοχλητικό. Σταματήστε το, με ενοχλείτε. Τίποτα, αυτά συνεχίσανε. Τα ρεψίματά τους πάλι, ενοχλώντας και την τάξη δίπλα, ξανά. Και σε μια στιγμή το ένα από αυτά μου φωνάζει πάλι παραμορφωμένο με όλα αυτά τα κοσμητικά το επίθετό μου. Δεν θα πω τι, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, το γεγονός μετράει και όχι οι λεπτομέρειες αυτές. Τις λεπτομέρειες τις ξέρουν οι διευθύντριες των δύο σχολείων, γυμνασίου και λυκείου. Και μου φωνάζει το όνομα, το επίθετό μου, Γεωργίου, παραμορφωμένο, φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά με μια πρόστιχη, απαράδεκτη, κατάπτυστη
και εμετική προσφώνηση. Γνωρίζουνε στις διευθύνσεις των δύο σχολείων εκεί ποια ήταν αυτή η προσφώνηση και εγώ φυσικά που το υπέστη αυτό, μόλις θα ακούω αυτό το πράγμα, τρέχω απάνω κατευθείαν στη διευθύντρια του γυμνασίου. Το αναφέρω και στη διευθύντρια του λυκείου μετά κατόπιν. Πρώτα όμως στη διευθύντρια του γυμνασίου. Κατεβαίνει κάτω η υποδιευθύντρια, γιατί η διευθύντρια εκείνη την ώρα ήταν απασχολημένη γυναίκα στο τηλέφωνο. Γιατί και μίλησα στην υποδιευθύντρια και μετά ενημερώθηκε και η διευθύντρια και είχε και δουλειές στο κομπιούτερ της, αλλά μιλούσε και στο τηλέφωνο. Δεν μπορούσε να αφήσει το τηλέφωνο. Και κατεβαίνει η υποδιευθύντρια κάτω του γυμνασίου. Με θράσος μπροστά της, την ώρα που τους έκανε παρατήρηση, και εγώ γυρίζω και τους λέω, όπως τους μίλαγε και η υποδιευθύντρια, γυρίζω και εγώ όταν τους μίλησε και τους λέω, εγώ λέω ενόχλησα ποτέ κανένα σας? Ακούσατε ποτέ το όνομά σας αλλαγμένο το επίθετό σας? Πώς θα σας φαινότανε, τους λέω εσάς, αν εγώ γύριζα και άρχισα και σας κορόιδευα τα επίθετα, σας προσφωνούσα με διάφορα κοσμητικά, σας ενοχλούσα και έσπαγα πλάκα μαζί σας? Θα σας άρεσε, λέω εσάς, πώς θα σας φαινόταν? Για πείτε μου, τους λέω. Αυτό τι θα σήμαινε, ότι εγώ δεν πήγαινα καλά από μυαλό, αν έκανα κάτι τέτοιο? Σαν να τους λέω ότι αυτό δυστυχώς που είστε εσείς. Αλλά το είπα με άλλο τρόπο. Ευγενικό και μη προσβλητικό. Ξέρετε τι γυρίζει το ένα από αυτά και μου λέει? Τα δύο δεν μιλήσαν και το ένα από αυτά γυρίζει και μου λέει, στη ζωή δεν μπορούμε να ακούμε μόνο καλά λόγια. Αλήθεια, του λέω, ακούστε απάντηση. Κατάσταση μυαλού, έχει και άποψη το μπουμπούκι, το αγιόπεδο, το γλυκό αγιόπεδο, το άγιο με το φωτοστέφανο, που μόνο το φωτοστέφανο του λείπει από ανθρωπιά, καλοσύνη και ξυπνάδα. Επιχείρημα και απάντηση. Στη ζωή δεν μπορούμε να ακούμε μόνο, λέει, καλά λόγια. Αλήθεια, σου, του λέω. Δεν μου λες, σε παρακαλώ πολύ, του λέω. Εγώ σου χρωστάω τίποτα να ακούω τις βρισιές σου και των τριών σας, τις προσβολές, τις βρισιές σας, την υποτίμηση και την πλάκα που κάνετε τσαλαπατώντας την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου και την ύπαρξη και την προσωπικότητά του. Δεν το κατάλαβα αυτό, του λέω, μπροστά στην υποδιευθύντρια. Είμαι 52 χρόνο άνθρωπος, του λέω. Και μου απαντάς, λέω, μου λες μια τέτοια κουβέντα ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ακούει καλά, μόνο καλά λόγια στη ζωή. Αλήθεια, του λέω. Και αμέσως γυρίζω και λέω, ο καθένας επιλέγει αν θα είναι άνθρωπος ή αν θα είναι κτίνος, αν θα γίνει άνθρωπος ή κτίνος. Εάν εσείς, λέω, έχετε επιλέξει να μην είστε άνθρωποι, τότε δεν είστε για την κοινωνία. Δεν κάνετε για την κοινωνία. Πηγαίνετε στη ζούγκλα, λέω, μετά χρειαθυρία, να συνεννοείστε εκεί πέρα μια χαρά και με τα πυθίκια της ζούγκλας, γιατί εκτός αυτού, φίλες και φίλοι, την ώρα που μου είπαν αυτή την πρόστιχη επωνομασία του επιθέτου μου που σας είπα, οι διευθύντριες οι δύο ξέρουν και εγώ που το άκουσα και εκεί. Ο περίγυρος, γιατί ήταν και άλλα παιδιά εκεί μπροστά, υπήρχαν και μάρτυρες, τρία κορίτσια που καθόταν εκεί. Θέλανε να κάνουν και τους έξυπνους στα κορίτσια και ό,τι άλλο. Αυτά είναι η ανεγκεφαλιά των ανθρωποειδών που όσο πάει και χειροτερεύει, γενικά στον πλανήτη μιλάω ανθρωποειδών. Την ώρα λοιπόν που μου ξεστομίσαν αυτή την πρόστιχη, κατάπτυστη και απαράδεκτη επωνυμία στο επώνυμό μου, στο επίθετό μου, το ένα από αυτό, μου πέταξε ή αυτό ή από τα άλλα, εγώ δεν κοίταζα και την ώρα σκούπιζα, μου πέταξε και πετραδάκι. Κατά πάνω μου άρπαξε πετραδάκι από κάτω και το ρίξε στη μεριά μου. Και το πετραδάκι ευτυχώς δεν με πέτυχε, γιατί τους έχω προειδοποιήσει από πέρσι, γιατί δυστυχώς πολλά από αυτά εκεί στο σχολείο, στο διάλειμμα, κάθονται και πετάνε πέτρες, χαλίκια το ένα πάνω στ' άλλο. Λες και ζούμε στην εποχή των σπηλαίων, στην εποχή των αμοιβάδων και των πρωτόζων, στην εποχή των πυθίκων στα κλαδιά που πετάγανε πέτρες και καρύδες ο ένας απάνω στον άλλον για να σκοτώσει ο ένας τον άλλον ή για να σπάσει πλάκα ο ένας με τον άλλον. Χαρακτηριστικό πυθίκων και ανθρωποειδών και όχι ανθρώπων πολιτισμένων οποιασδήποτε ηλικίας, γενικά μιλάω. Και τους είχα πει από πέρσι και τους προειδοποίησα και γι' αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Μη διανοηθείτε και με πετύχετε με χαλίκια, γιατί ερχόταν ξυστά από τα αυτιά μου τα χαλίκια, από την αυλή.
Γιατί λέω, θα πάω απάνω, θα έρθουν εδώ οι γονείς σας και θα έρθει ο εισαγγελέας εδώ. Το καταλάβανε. Αυτά τα περιθωριακά στοιχεία, τα όποια, όπως έχουμε πει, τα έχω πει να μην τα επαναλαμβάνω πόσο ποσοστό είναι. Και υπάρχουν και παιδιά που με σέβονται, με αγαπάνε, δείχνουν ότι με σέβονται και με εκτιμάνε, δεν έχω κανένα παράπονο. Λοιπόν, συνεχίζω από εκεί που έμεινα, φίλες και φίλοι. Πετάει το χαλίκι κατά πάνω μου. Γι' αυτό απαντάω και λέω μετά αυτό, πηγαίνετε στη ζούγκλα με τα άγρια θηρία, να πετάτε και πέτρες με τα πιθήκια ο ένας με τον άλλον εκεί πέρα, να ταιριάξετε απόλυτα, γιατί δεν κάνετε να είστε στην κοινωνία. Δεν είστε για την κοινωνία, για άλλους ανθρώπους, αφού από τη στιγμή που κάνετε κακό βλάπτετε και παρενοχλείτε ανθρώπους. Είμαι 52 χρόνο άνθρωπος, του λέω. Δεν με ενδιαφέρει, μου απαντάει. Αλήθεια σου, του λέω. Τότε λέω, γι' αυτό τα νεκροταφεία και οι φυλακές είναι γεμάτα μπροστά στην υποδιευθύντρια. Γενικά λέω, είναι γεμάτα τα νεκροταφεία και οι φυλακές. Γιατί λέω, σφάζεστε μεταξύ σας και αλληλοσκοτώνεστε. Γιατί δεν έχετε καθόλου ανθρώπινη συμπεριφορά, τίποτα ανθρώπινο. Και ζείτε σε μία αμοιβαδοσύνη και μία πρωτοζωική και αμοιβαδική περίοδο. Στην εποχή των σπηλαίων και χειρότερα, τι μεσαίωνας, ο μεσαίωνας μπροστά στα σπί, σε αυτές τις συμπεριφορές, οχριά. Τους λέω, εμένα δεν θα με ενοχλείτε μπροστά στην υποδιευθύντρια, ούτε και εμένα του απαντάω με νοιάζει για τη ζωή σας, τι είναι η ζωή σας, ποιοι είστε, πώς ζείτε, λέω, ούτε ποσός με ενδιαφέρει, τους λέω. Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρουν οι ζωές σας και τι είναι αυτές οι ζωές και πώς τις ζείτε, πρόβλημά σας και θέμα δικό σας. Και μάλιστα ιδιάζω και τρέχω μίλια μακριά με τις ζωές που ζείτε. Εμένα όμως τους λέω, του λέω, και ήταν και τρεις εκεί τα ακούγανε μαζί, δεν θα με ενοχλείτε, δεν θα με παρενοχλείτε και αν διανοηθείτε και με πετύχετε με πέτρα, τους λέω, με χαλίκι, θα πάρω τον εισαγγελέα, την αστυνομία πρώτα τηλέφωνο και θα έρθει εδώ και ο εισαγγελέας. Και θα πληρώσουν τα σπασμένα οι γονείς σας και εσείς. Οι γονείς σας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, κυρίως και εσείς, με αποβολές ή οτιδήποτε άλλο. Για να τελειώνει αυτό, μία και καλή. Δεν μιλήσανε, το κλείσανε. Εγώ τώρα περιμένω. Γιατί η διευθύντρια πάνω του γυμνασίου τα κάλεσα πάνω και μετά πήρε τα σπίτια τους τηλέφωνο. Τρία σπίτια. Τους τηλεφώνησε, τηλεφώνησε η διεύθυνση του γυμνασίου απάνω σε τρία σπίτια για διαμαρτυρία και παράπονα στους γονείς. Εάν δεχτώ την παραμικρή παρενόχληση από τα συγκεκριμένα άτομα ή ακόμα χειρότερα εκτόξευση πετρών κατά πάνω μου, όπως είναι μαθημένα να κάνουνε, έχω καλέσει, τους προειδοποίησα μπροστά στην υποδιευθύντρια, την αστυνομία και τον εισαγγελέα. Και όπου φτάσει αυτό. Πηγαίνω εκεί πέρα να βγάλω ένα μεροκάματο, να τους καθαρίζω τα σκατά που το κάνουν σαν στάβλο. Πολλά από αυτά που είναι κακομαθημένα, έτσι φαίνεται κάνουν στο σπίτι τους, έτσι μαθαίνουν από τα σπίτια τους. Τρώνε την τυρόπιτα, τρώνε τα πατατάκια, τρώνε το κουρασάν, μπαμ, κάτω θα το μάσει το κορόιδο καθαριστής. Τους έχουμε καλάθια στα σχολεία. Του λυκείου δεν έχω παράπονο. Τα παιδιά του λυκείου με σέβονται απόλυτα. Προσέχουνε, το λύκειο πίσω είναι καθρέφτης, ντρέπεσαι να το δεις. Η κοινή χώρη όμως γυμνασίου λυκείου που είναι τα παιδιά του γυμνασίου είναι ένας κόπρος του αυγή από τα σκουπίδια που ρίχνουν κάτω. Πολλά από αυτά του γυμνασίου προσέχουν. Και μάλιστα μερικά από αυτά έρχονται και μου λέγανε, κύριε Γεωργίου, να σας βοηθήσουμε να μάσουμε τα σκουπίδια. Και τα βλέπω, πάνε και τα ρίχνουν στα καλάθια που τους έχουμε για τα σκουπίδια. Στους καλάθους για τα σκουπίδια. Τους έχουμε παντού καλάθια στα σχολεία. Και στα δύο σχολεία εκεί που εργάζομαι. Και τα πετάνε με σεβασμό και στον κόπο μου και στο σχολείο και στους εαυτούς τους. Πολλά όμως επίσης είναι ζαμάνφου, γουρουνίστικη και απαράδεκτη συμπεριφορά απάνθρωποι. Μπαμ το σκουπίδι κάτω. Τα πετάνε, θα τα μάσει το κορόιδο καθαριστής. Εμένα καλό μου κάνετε, γιατί γυμνάζομαι παραπάνω. Παράλληλα με τρεις ώρες τρέξιμο κάθε πρωί τα χαράματα. Και τα 2.100 σκαλοπάτια καπάκι μετά, περισσότερη γυμναστική για μένα, ζωή και υγεία. Αλλά δείχνεται ο καθένας έτσι, δείχνει ο καθένας το ποιόν του, το background του,
από πού προέρχεται, την κατάσταση της οικογένειάς του και τα χρωματοσώματά του, τα γονίδια, το DNA του. Και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του με τον τρόπο ζωής που ζει από οικογένεια, περιβάλλον κλπ. Γι' αυτό εγώ από τα παιδικά μου χρόνια ποτέ δεν είχα ούτε φίλους ούτε παρέες και ήμουνα μοναχικός, ελεύθερος, ανεξάρτητος και μακριά από όλους και όλα, και ποτέ μου, όπως κάνω και τώρα με αυτά τα βίντεο, δεν δέχτηκα τον bullying. Ποτέ μου δεν δέχτηκα τον bullying από πουθενά και από τίποτα. Και από κανέναν. Γιατί τώρα σας έχω πει που θα είχα καταλήξει. Το δύστυχο το παιδάκι, χθεσινή είδηση κιόλας, Παρασκευή 28 Απριλίου 2023. Το σαπίσανε στο ξύλο οι μαθητές του 11 χρονών στο δημοτικό. Και το στείλαν στο νοσοκομείο, έπεσε κάτω ανέστητο και συνεχίσαν να το χτυπάνε με σκοπό να το σκοτώσουν. Να χαίρεστε τα μπουμπούκια που γεννάτε. Ξέρετε ποια άλλη λέξη θέλω να πω, τα έχω πει σε προηγούμενα βιντεάκια μου. Τα αγιόπαιδα με το φωτοστέφανο που γεννάτε. Να χαίρεστε τα παιδιά σας και τις οικογένειες που κάνετε. Τι είχα πει, από τι γονείς γεννιόνται τι παιδιά. Βλέπετε πως επιβεβαιώνομαι και συνεχώς θα επιβεβαιώνομαι. Η κοπέλα αυτή, ταραγμένη τρίτη λυκείου, από την τρίτη λυκείου που βγήκε να τους λάβει το λόγο και την απειλήσαν και πήγε και έκανε παράπονα πάνω και στη λυκειάρχη και μετά η λυκειάρχη στο πες στη γυμνασιάρχη και έγινε θέμα και με μένα μετά που έγινε αυτό. Τους λέει, πολύ σωστά, δεν είμαστε φίλοι, λέει, εμένα δεν θα μου μιλάτε έτσι και θα με σέβεστε. Τέτοια συμπεριφορά να έχετε στους φίλους σας και στους όμοιους σας. Το ίδιο που λέω και εγώ τώρα μέσα στο βίντεό μου. Κράτησα όσο μπορούσα την ψυχραιμία μου, γιατί ήταν και υποδιευθύντρια, από σεβασμό στην υποδιευθύντρια εκεί. Όλο όταν ακούω το ένα από τα τρία μπουμπούκια αυτά, τα διαμάντια και τα στολίδια του πλανήτη, των πυθίκων γη, να μου ξεστομίζει και να μου λέει «Δεν μπορείτε να ακούτε στη ζωή όλο καλά λόγια». Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και γυρίζω και του λέω: «Γιατί σε κάλεσα εγώ να με βρίζεις και να με προσβάλλεις, και έχω καμία εγώ υποχρέωση και διάθεση να ακούω τις προσβολές σου, τις βρισιές σου, τη φάση σου και την πλάκα σου που θέλεις να κάνεις και να σπάσεις με όλους και με όλα? Μην πάτε στο σχολείο, δεν θέλετε? Μην τα βάζετε τα παιδιά σας στο σχολείο. Πάρτε το οπουδήποτε αλλού να δουλέψουν, στις χαβούζες, στα συνεργεία, οπουδήποτε, δουλειές είναι κι αυτές. Στα λατομεία, να σπάνε πέτρες. Να πάνε να αλληλοσφάζονται μεταξύ τους. Δεν κάνουν τα παιδιά γενικά τέτοιου είδους, αν και εφόσον δεν αλλάξουν, για κοινωνίες. Διότι είπαμε η αμέτρητη λίστα θυμάτων. Το παλούδι, άλκης, γαρδικιώτη, βιολόγος, Καρολάιν. Και τώρα που λέω για Καρολάιν και με αυτό κλείνω το βίντεό μου, γιατί είμαι αηδιασμένος, φίλες και φίλοι. Διάβασα είδηση προχτές και έφρυξα πόσα διεστραμμένα θηλυκά ανθρωποειδή πυθίκια υπάρχουν. Άρρωστα στα μυαλά διεστραμμένα θηλυκά δίποδα στέλνουν, λέει, καθημερινά γράμματα στο δολοφόνο της Καρολάιν, τον Μπάμπη τον Αναγνωστόπουλο. Αμέτρητα γράμματα φτάνουν, λέει, στο κελί του από θηλυκά άρρωστα δίποδα, δικός μου χαρακτηρισμός, λάθη της φύσης, που δηλώνουν ερωτευμένες μαζί του, λέει, και θαυμάστριές του. Φρίξτε, ακούστε οι ελάχιστοι 1% με λογική, και μήπως λέω και πολλοί 1%, μήπως είναι ένα στους 1000 με λογική πλέον. Και φρίξτε. Σαν να του λένε με άλλα λόγια όλα αυτά τα άρρωστα διεστραμμένα αντρίκλα μας, τα λιώκια σου και τον αντρισμό σου, ναι. Η αντρίλα, η πολλή αντρίλα που έλεγα στο προηγούμενο βίντεο που έπνιξε τα ανθρωποειδή, και σφάξε μας και μας, πνίξε μας σαν την Καρολάιν. Αντρίκλα μας μεγάλε. Πόση διαστροφή υπάρχει στον πλανήτη των πυθικών γη. Και πόσο εμετό πρέπει να κάνει κανείς κάθε μέρα. Του δολοφόνου της Καρολάιν του στέλνουν γράμματα αμέτρητα, άρρωστα, θηλυκά ζώα, και του γράφουν ότι είναι ερωτευμένες μαζί του και ότι τον θαυμάζουν, δηλώνουν θαυμάστριές του. Επιβεβαιώνομαι σε αυτά που σας λέω στα βιντεάκια μου συνέχεια. Ναι, ναι. Και θα δείτε τα χειρότερα όσο περνάνε οι μέρες, οι μήνες και τα χρόνια. Αύριο, φίλες και φίλοι, για να έρθω σε ένα ευχάριστο να φύγει ολευτή η τοξικότητα, γιατί είχα σκοπό να περάσω ένα τόσο όμορφο τριήμερο και δυστυχώς χτες σχεδόν δεν κοιμήθηκα και σήμερα πήρα το αυτοκίνητό μου νωρίς το πρωί και έτρεξα να ανεβαίνω, να σκαρφαλώνω στα βουνά
και παρακαλούσα το Θεό και έλεγα «Θεέ μου, αν ή οτιδήποτε όπως θέλει ας το πει ο καθένας, τι προδιαγραφές είναι αυτές με τις οποίες δημιουργήθηκε αυτό το λάθος του σύμπαντος που θέλει να αποκαλείται ανθρωπότητα χωρίς να είναι, αλλά είναι αγέλες και ορδές πυθίκων ανθρωποειδών διπόδων κτηνών πρωτόζωα και αμοιβάδες. Αρσενική θηλυκή, μικρή και μεγάλη». Τα δύο βιντεάκια μου λοιπόν, αυτά που σας είπα, που θα με δείτε σαν νεαρό εφηβάκι με πολύ ευχάριστη διάθεση, τα είχα φτιάξει, βλέπετε, αυτά τα δύο βίντεο πριν γίνει αυτό. Οι δύο παρενοχλήσεις που δέχτηκα, μία στο δρόμο με εκείνα τα πυθίκια και μία στο σχολείο που εργάζομαι, με αυτά τα περιστατικά που σας περιέγραψα χθες που έγιναν. Γεια σας, Κωνσταντίνος Γεωργίου. Σάββατο 29 Απριλίου 2023. Όσο για τα νεύρα μου και για το ξέσπασμά μου, που είδαν κάποιοι το βίντεο μου εδώ στην Κέρκυρα και μου λένε «Κώστα, λέει, μην πάθεις κάτι και αυτά». Όχι, παιδιά, όχι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Δεν παθαίνω κάτι, γιατί οι αρτηρίες μου, οι φλέβες μου είναι από εφηβάκια ελαστικότατες. Σας το είπα, τα πάντα πάνω μου είναι άψογα. Γυρίζω το χειμώνα, τρέχω το πρωί τρεις στα χαράματα με κοντομάνικο μέσα στη βροχή και δεν παθαίνω, όπως σας είχα πει σε ένα παλιότερο βιντεάκι μου, ούτε απλώς συνάχη. Τόσο δυναμικό και γαμάτο ανασωπητικό έχω και δυναμικό δυνατό οργανισμό που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Γιατί όπως έχω πει, ποτέ μου δεν σκότωσα τον εαυτό μου με καρκινοτσίγαρα, αλκοόλ, λοιπά ναρκωτικά, διαστροφές, κτηνοδίες και ανεγκεφαλιές, καταστροφές θανάτου. Και είναι όλα τα εγκεφαλικά μου κύτταρα στη θέση τους και ο οργανισμός μου στα ύψη. Αντί να γερνάω όσο περνάνε τα χρόνια, που είμαι 52 τώρα, αισθάνομαι αντιστροφή γύρανσης. Γυρίζω πίσω πάλι στην εφηβεία, ένα πράγμα. Αυτό αισθάνομαι πάνω μου. Σας είπα, τρέχω 3 η ώρα τα ξημερώματα με κοντομάνικο. Τρώω όλη τη βροχή, στεγνώνει απάνω η βροχή μετά όλη μέρα και δεν παθαίνω ούτε απλώς συνάχη. Στο προηγούμενο βιντεάκι που με ακούσατε και έκανα έτσι και έδειχα, ήταν γιατί έβαλα φωνές με εκείνα τα κτίνη και όταν φωνάξω, επειδή έχω παιδική φωνή, εφηβική ευαίσθητη, κλείνει και γίνεται μετά, παθαίνω blackout και βήχω και έτρεχε η μύτη μου γιατί κλαίω, ωραία, όταν, επειδή είμαι υπερευαίσθητος, φίλες και φίλοι, έκλαιγα, με πιάσαν τα κλάματα και το παράπονο και λέω γιατί να βγαίνω από το σπίτι μου και να κινδυνεύω να μην ξέρω αν θα επιστρέψω από τα ανθρωποειδή κτίνη. Και όταν κλαίω μετά, φουντώνει, μπουκώνει εδώ αυτό προσωρινά και γι' αυτό όπως και τώρα που ήμουν πάλι κλαμμένο σήμερα το πρωί. Και γι' αυτό ακούγατε τη μύτη μου έτσι στο προηγούμενο βιντεάκι με την προηγούμενη καταγγελία και βήχα από τις φωνές που είχα βάλει. Ξεχαρβαλώθηκα στις φωνές και τρομάξανε και φύγανε. Γιατί όπως έχω πει, φίλες και φίλοι, εγώ δεν δέχτηκα ποτέ στη ζωή μου και δεν δέχομαι bullying, παρενόχληση, τσαλαπάτημα της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειάς μου. Από οποιοδήποτε ανθρωποειδές είναι, αρσενικό ή θηλυκό, μεγάλο ή μικρό. Γεια σας, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Σάββατο, 29 Απριλίου 2023.